centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Εν όψη της νέας σχολικής περίοδου, πάμε να δούμε όλες τις απόψεις. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Χρυσούλα Ιατρίδου. Είναι μαζί μας, κυρία Ιατρίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Θα πούμε, να διευκρινίσω λίγο από την αρχή, ότι η κυρία Χρυσούλα Ιατρίδου, επειδή είναι και στην ομάδα του Facebook που έχει γίνει και στην Καστοριά για, για τις μη υποχρεωτικές μάσκες, αυτό υποστηρίζουν των παιδιών, δεν εκπροσωπεί την ομάδα στην εκπομπή μας, εκπροσωπεί τον εαυτό της, δηλαδή τις απόψεις της. Αυτό το κάνουμε ως διευκρίνηση από την αρχή της εκπομπής, κυρία Τρίου, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στην πορεία. Αυτό, εντάξει. Θα ήθελα να μιλήσω ως μητέρα. Ως μητέρα, ως μητέρα. Ωραία. Για να ακούσουμε τους δικούς σας προβληματισμούς γύρω από αυτή την υπόθεση, για την οποία ακούτε πάρα πολλά κι εσείς και ήδη ετοιμάζεται και μια, όπως ξέρουμε, εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις 6 του μήνα, 6 και μισή το απόγευμα, την ίδια ώρα νομίζω είναι και πανελλαδικά όλο αυτό. Πανελλαδικά, παντού θα γίνει. Να πω ότι χθες δεν μπόρεσα να βγω στην εκπομπή σας. Ναι. Όμως την άκουσα πολύ προσεκτικά. Μάλιστα. Κάποια στιγμή όταν είχα χρόνο και θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Που άκουσα. Αν δεν σας έχω καλύψει, μπορείτε να με ρωτήσετε. Ναι, ναι, θα ρωτήσουμε και εμείς, βεβαίως. Ναι, ναι. Άκουσα να λένε ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτές τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Mm-hmm. Έχω να πω πως νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο λογικό από ένα γονέα που ανησυχεί για το παιδί του, για την υγεία του παιδιού του, όταν δεν μας λένε ξεκάθαρα και με αποδείξεις ότι αυτό δεν κινδυνεύει, έτσι. Μάλιστα. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο λογικό πράγμα. Εντάξει, οι γιατροί λένε ότι δεν κινδυνεύεις. Τώρα δεν από εκεί και μετά. Όλοι οι γιατροί. Δεν το λένε όλοι οι γιατροί, μάλιστα. Ναι. Και εμένα δεν μου λέει κάποιος ποιον γιατρό να πιστέψω. Ακούω και τις δύο τις απόψεις. Είμαι γονέας και ανησυχώ. Έχω τις ανησυχίες μου. Άκουσα την ναι, περισσότερο για... ποιους πιστεύετε όμως, έχει αξία να το πείτε, κυρία Ιατρίδου. Εγώ ίσως βρίσκομαι και κάπου στη μέση, όμως όταν ξεκάθαρα δεν μου λένε ότι δεν κινδυνεύει ή κινδυνεύει, δεν θέλω να ρισκάρω κάτι. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ξέρετε, λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, γιατί έχουμε να διαλέξουμε από την υποψία εάν η μάσκα κάνει κάποια βλάβη ή ναι, από την υποψία αν χωρίς μάσκα μπορούμε να πάθουμε κάτι. Ναι, γιατί κανείς εκεί δεν μας λέει τι γίνεται, λοιπόν. Και ούτε μας το αποδεικνύουν με κάποιες έρευνες. Δεν μας το αποδεικνύει κάποιος, ούτε το ένα ούτε και το άλλο. Ναι. Άκουσα ότι αντιδράμε για λάθος λόγους. Δεν νομίζω κάποιος να άκουσε τους λόγους μας για να μπορεί να πει αν είναι λάθος. Ναι. Αντιδράμε για πολλά πράγματα. Δεν αντιδράμε μόνο για τη μάσκα. Για τη μάσκα που, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε τελικά αν είναι ασφαλής ή όχι. Εντάξει, έτσι, επειδή το λογότυπο που έχει βγει είναι όχι στην υποχρεωτική μάσκα στα σχολεία. Δεν μπορούσαμε να γράψουμε, ναι, νομίζω, στο λογότυπο όλους τους προβληματισμούς, ναι, μας. Λοιπόν, αντιδράμε ακόμα και για τα πολλά παιδιά μέσα σε τόσο μικρές αίθουσες. Εκεί λένε... ήταν η ένσταση της κυρίας Μαλέα, όπως, ναι, καταλαβαίνετε, γιατί είπε ότι θα ήταν πολύ καλύτερο αν οι γονείς έβγαιναν στον δρόμο, όχι για, ναι, την μάσκα, αλλά αυτό για το κάνουμε, τι γίνεται μέσα στην τάξη και πόσα παιδιά θα υπάρχουν σε αυτές. Και αυτό ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, και όχι μόνο αυτό. Και τόσο λίγα παιδιά τόσο πολλά παιδιά σε τόσο μικρές τάξεις, όταν σου λένε ότι σε 40 τετραγωνικά μέτρα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 άτομα με μάσκα, πώς θα βάλουν αυτοί 25 και 27 παιδιά σε αίθουσες 20 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα όμως, πραγματικά, που συνδυάζεται φυσικά με το θέμα της υγιεινής μες στις αίθουσες και της προφύλαξης των παιδιών, αλλά φαίνεται ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε από αυτά που έχουμε δει. Έτσι φάνηκε. Ακούσαμε επίσης ότι... Επειδή ότι... είπατε όμως, για να κλείσουμε το θέμα των γιατρών, συνήθως τους γιατρούς που βλέπουμε και στην τηλεόραση που ακούμε είναι υπέρ της μάσκας. Ποιους γιατρούς ακούτε, δηλαδή μπορείτε να μας πείτε και ονόματα? Μπορώ να γιατί πω, οι κορυφαίοι λοιμοξιολόγοι της χώρας είναι όλοι με την μάσκα, γι' αυτό σου μπορώ να σας πω έναν, ας πούμε, γιατρό που και δημόσια στα προφίλ του τα ανεβάζει, ναι, οπότε δεν, ναι, φύγω κάτι σε αυτό, ναι, δημόσια, ναι, το κάνει, ναι, ναι. Ο κύριος Φέδωνο Μπόβολης,
ο καρδιολόγος. Μάλιστα. Ο οποίος και είναι εντελώς αντίθετος και ζήτησε να βγει στην τηλεόραση. Δεν τον βγάλαν όμως. Φέδων, πώς τον είπατε, Φέδων. Φέδων Βόβολης, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε. Είναι υπάρχουν και άλλοι γιατροί. Τι γιατρός είναι ακριβώς? Καρδιολόγος. Καρδιολόγος, μάλιστα. Ναι. Ο οποίος υποστηρίζει τι? Παρακαλώ. Ο οποίος υποστηρίζει τι, κυρία Έτρουδο, ότι? Ότι η μάσκα μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Και μπορεί να είναι και επικίνδυνη ή είναι επικίνδυνη, έχει διαφορά? Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά και δεν θέλω να πιαστώ σε λέξεις. Mm-hmm. Όμως αφήνει να εννοηθεί και αυτό. Και όχι μόνο εννοηθεί, νομίζω είναι ξεκάθαρος. Μάλιστα. Μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολλοί γιατροί εκτός. Έχει ανεβάσει διάφορες απόψεις, εννοείται, στο Facebook, στα social media. Εννοείται. Μάλιστα. Αλλά ζήτησε να βγει και στην τηλεόραση. Και αυτό το ανακοίνωσε. Μάλιστα. Και δεν, τελικά δεν βγήκε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ακούσαμε ένα πολύ σημαντικό, ναι, ότι τα παιδιά μας απομονώνται για 14 μέρες σε κάποιους ιδιωτικούς χώρους και αυτά. Αν δεν ισχύει αυτό το πράγμα, θα ήθελα κάποιος να βγει να μας το πει ότι όντως δεν ισχύει, γιατί αυτό μας ανησυχεί όλους. Δεν μπορώ εγώ να στέλνω το παιδί μου κάθε μέρα στο σχολείο με το φόβο ότι μάλλον δεν θα γυρίσει πίσω, αν το βρουν θετικό ή οτιδήποτε. Αν ισχύει, μπορούν να μας πούνε τι ακριβώς εννοούν με αυτό. Πού θα απομονώνονται, τι ακριβώς θα τα κάνουν τα παιδιά 14 μέρες. Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε εμείς οι γονείς? Μάλιστα. Βέβαια, αυτό που ξέρουμε σίγουρα, δεν ξέρω, ναι, αν θα απομονώνουν τα παιδιά, το διευκρίνησε χθες και ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το είπε μέσα στις άκρες και η κυρία Μαλέα. Τα παιδιά που δεν θα φοράνε μάσκα, δεν θα τα δέχονται καν στο σχολείο. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στην τάξη. Μα δεν θα τα πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν θα τα πάτε? Μα δεν θα τα πάμε. Α, δεν μάλιστα. Είπε κανένας ότι θέλει να στείλει το παιδί του χωρίς μάσκα στο σχολείο. Α, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό δεν το είχαμε ακριβώς καταλάβει. Και να λοιπόν, γιατί χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, για να τα διευκρινίσετε αυτά. Εσείς δηλαδή, όσο είναι υποχρεωτική η μάσκα, δεν θα τα στείλετε καθόλου τα παιδιά στο σχολείο. Και όχι μόνο η μάσκα, όλα αυτά τα παράλογα τα μέτρα. Εντάξει, παράλογα. Για μένα, η δική εσείς, μου η προσωπική, βέβαια, ναι, άποψη. Ναι, ναι, την προσωπική σας άποψη. Η δική μου η γιατί προσωπική άποψη. Ακούσατε και τον πρόεδρο των γιατρών χθες που έλεγε ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη με την οποία πρέπει να προφυλάξουν και τα παιδιά, τους γονείς τους, τους παππούδες τους, τα υπόλοιπα παιδιά στην τάξη. Και καταλαβαίνετε, ναι, ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για τον καθέναν που αποφασίζει τι θα κάνει. Δεν είναι ευθύνη ότι στέλνουν τόσα παιδιά στο σχολείο με μία μάσκα απλή, χειρουργική, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Ενώ δεν είναι αποδεδειγμένο ότι τα προστατεύει. Και αν κολλήσει το παιδί μου τον ιό ή αν πάθει οτιδήποτε άλλο, που νομίζω ότι είναι ευθύνη, αλλά κανένας δεν παίρνει αυτή την ευθύνη. Αν εμένα το παιδί αν δεν μου στείλετε όμως καθόλου το παιδί σας στο, ναι, σχολείο, αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή πώς θα γίνει η εκπαίδευσή του, πώς θα γίνει το μάθημά του, πώς θα γίνει? Θα εισηγηθώ την εκπαίδευση. Θα κάνω ιδιαίτερα. Το παιδί μου αμόρφωτο δεν θα το αφήσω, αλλά δεν θα ρισκάρω να το στείλω να κολλήσει. Αν είναι πανδημία, έτσι όπως πιστεύετε λοιπόν ότι το παιδί σας μπορεί να μη κολλήσει μη φορώντας μάσκα στο σχολείο, για να το καταλάβω? Πιστεύω ότι μπορεί να κολλήσει γενικώς, οπότε εγώ είμαι υπέρ και θα το έλεγα και παρακάτω. Ναι, ναι, έτσι όπως το θέσατε, για να το καταλάβουμε απολύτως. Έτσι, ναι, όπως το θέσατε, είναι σαν να λέτε ότι το παιδί με μάσκα στο σχολείο θα κολλήσει ευκολότερα. Μπορεί να κολλήσει και ευκολότερα, κατά τη δική μου την άποψη, γιατί ό,τι πιάνει με τα χέρια του, γιατί παιδιά είναι, εγώ που είμαι μεγάλη, θα μιλήσω πάλι για μένα προσωπικά, δεν ξέρω αν είμαι παράλογη, είναι πάντα οι δικές μου προσωπικές απόψεις. Mm-hmm. Δεν σταματώ να βάζω τα χέρια μου στο πρόσωπο, δεν μου είναι αδύνατον, δεν μπορώ, όσο και να το σκέφτομαι και να το προσπάθησα. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα παιδιά, ό,τι και να πιάνουν, ό,τι και να κουμπάνουν, ό,τι και να αγγίζουν, όλα αυτά τα μικρόβια πηγαίνουν στη μάσκα. Οπότε η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν θα κινδυνεύουν. Χωρίς τη μάσκα θα πηγαίνουν κατευθείαν στην μύτη όμως. Κατευθείαν στο στόμα ίσως. Εκεί δεν θα κινδυνεύουν πλέον μόνο από τον ιό, αλλά και από χίλια δυο άλλα μικρόβια. Για να το πούμε λίγο πιο απλά, ποια είναι η λύση, καλημέρα. Ναι. Ποια είναι η λύση που προτείνει η δική σας πλευρά? Να μην ανοίξουν καθόλου να τα, μην σχολεία. Τα σχολεία. Η σχολική χρονιά. Να μην ανοίξουν τα σχολεία. Μπορεί να αναπληρωθεί, η υγεία μας όμως όχι. Α, η δική σας πρόταση είναι ωραία αυτή η ερώτηση. Να μην ανοίξουν καθόλου τα σχολεία. Να μην ανοίξουν μέχρι ή να ανοίξουν με τηλεεκπαίδευση, εννοείται, ίσως,
στην χειρότερη περίπτωση. Θα σας πω, ισχυρίζονται ότι η τηλεκπαίδευση δεν ήταν καλή. Εγώ μπορώ να πω το αντίθετο, γιατί εμείς με το δάσκαλο που είχαμε τουλάχιστον, ναι, προχωρήσαμε. Εσείς είστε νομίζω στο Άργος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι στο δάσκαλο, γιατί εμείς με το δάσκαλο που είχαμε προχωρήσαμε, βγάλαμε όλη την ύλη, λειτουργήσε όλο τέλεια, οπότε αυτό νομίζω ότι είναι καθαρά στο δάσκαλο. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως δύσκολο να μην ξεκινήσουν τα σχολεία και εκεί φοβάμαι ότι μήπως το παιδί σας έρθει πίσω από όλα αυτά. Το παιδί σας ποια ηλικία είναι, διευκρινίστε μας λίγο. Ναι. Το παιδί σας ποια ηλικία είναι? Έχω δυο παιδιά. Μάλιστα. Μιλάω πάντως στον ελληνικό, γιατί μιλάω έτσι. Ο γιος μου είναι 12 ετών και η κόρη μου είναι 10. Α, είναι κάποιες, τα λέγαμε, μέσης παιδικής ηλικίας. Δεν είναι ούτε πάρα πολύ μικρά, ούτε πάρα πολύ ούτε μεγάλα. Πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό ακριβώς. Τα παιδιά τι άποψη έχουν για όλα αυτά? Αυτό τώρα ήθελα να σας πω και εκεί και αυτό θα το έλεγα. Εμένα το παιδί μου φοβάται ο γιος μου, ο μεγάλος, ναι, κυρίως, ναι, περισσότερο. Ναι. Με ρωτάει αρκετά συχνά ότι μαμά, και αν πάω ακόμα και με τη μάσκα, και αν κολλήσω, και αν πάθεις εσύ κάτι, ο μπαμπάς, η γιαγιά, τι θα γίνει. Οπότε έρχομαι εδώ τώρα σε αυτό που είπε χθες η κυρία Μαλέα. Μαλέα, ότι πρέπει να είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που θα μου πει άμα εγώ είμαι πρότυπο για το παιδί μου. Εγώ θέλω να γίνω πρότυπο για το παιδί μου και να του δείξω πως μπροστά στην υγεία του δεν θα βάλει τίποτα. Ακόμη και τη σχολική τη χρονιά, η οποία μπορεί να αναπληρωθεί, η υγεία μας όχι, έτσι. Ναι. Και δεν νομίζω να ήμουν σωστό πρότυπο μάνας, άμα του έλεγα, παιδί μου, μη φοβάσαι, πήγαινε στο σχολείο, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Από τη στιγμή, ναι, που δεν είναι σίγουρο. Ο διευθυντής πάντως και ο πρόεδρος των, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ναι, και ο πρόεδρος των γιατρών είπαν ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και είναι σε αυτή την ηλικία που μπορούν τα παιδιά να δεχθούν την άποψη του γονέα τους και να προστατέψουν τα ίδια τους γονείς τους και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Είναι όμως παιδιά και έχουν ανησυχία. Ναι, δεν θα το στείλω για να μην κινδυνεύουν και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στον ιό, αυτό καθ' αυτό πιστεύετε? Γιατί πολλές φορές όσες απόψε ακούμε κατά της μάσκας συνοδεύονται και από μια γενικότερη φιλοσοφία ότι δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ο ιός. Δεν ξέρω, εσείς σε ποια κατηγορία είστε? Θα σας πω, στην αρχή πίστευσα, μετά δεν πίστευσα, μετά ήμουν κάπου στη μέση. Α. Και γι' αυτό δεν ευθύνομαι εγώ. Ναι. Γιατί φάσκουν και αντιφάσκουν συνεχώς. Τη μία μας λένε έτσι, την άλλη μας λένε αλλιώς, την άλλη μας λένε αλλιώς. Και δεν ξέρουμε και εμείς. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, και αν είδατε την τελευταία ενημέρωση που είπε ο κύριος Τσιόδρας, έκανε την αυτοκριτική για την εποχή που υποστήριζε την μη χρήση μάσκας, την, ναι, οποία θεωρούσαν τότε επικίνδυνη και ότι δεν κάνει καλό, τέλος πάντων, σε σχέση, ναι, με τώρα που θεωρούν το ακριβώς το αντίθετο. Είπε όμως ο κύριος Τσιόδρας ότι τότε, επειδή είναι νέο όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε καταλήξει σε αυτό. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν λάθος εκείνο και το σωστό τώρα είναι αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ο κύριος Σιόδρας που υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν όμως και γιατροί που υποστηρίζουν την αρχική τους άποψη. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντα δεν ξέρω ακριβώς τι να πιστέψω. Είμαστε όλοι φοβισμένοι. Έχουμε και ερωτήματα εδώ, έρχονται από το κοινό μας. Μου, ναι, λέει εδώ μια ερώτηση: αν τα παιδιά όλο το καλοκαίρι που παίζαν σε αλάνες, σε πάρκα, κόλλησε κάποιο. Εδώ, στα σχολεία θα έχουμε και την εξής ιδιαιτερότητα. Στις αίθουσες και στους εσωτερικούς χώρους, γιατί χθες μόλις μιλούσαμε με τον διευθυντή, τον κύριο Ξανθόπουλο, ουσιαστικά είχε φτάσει και η εγκύκλειος από το Υπουργείο που επέβαλε οριστικά και αμετάκλητα την πιστή τήρηση της μάσκας μέσα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, αλλά έξω στο διάλειμμα χωρίς τη μάσκα. Άρα λοιπόν, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα αυτό, όταν παίζουν τα παιδιά έξω, δεν θα έχουν μάσκα, μέσα στο σχολείο θα έχουμε τη μάσκα. Αυτό είναι λογικό. Βασικά δεν πιστεύω. Τι να σας πω, εγώ γιατρός δεν είμαι, δεν ξέρω, αν έχετε επιτρυφήσει, αν ψάχνετε πολύ και ενδιαφέρεστε και για επιστημονικές γνώσεις, εγώ δεν ούτε το ξέρω. Ούτε εγώ είμαι γιατρός, αλλά μου φαίνεται όλο αυτό παράλογο, γελίο μπορώ να πω ότι μου φαίνεται. Ότι εκεί κολλάει, εκεί δεν κολλάει. Καθιστός δεν κολλάς, όρθιος κολλάς. Πριν τις 12 δεν κολλάς, μετά τις 12 κολλάς. Είναι όλα παράλογα, είναι γελία. Υπάρχουν βέβαια και τα ερωτήματα που αφορούν το πώς θα απασχολούνται τα παιδιά ή ποιος θα έχει τα παιδιά, ποιος θα κρατάει τα παιδιά τις ώρες που δεν θα είναι στο σχολείο ενδεχομένως. Θα σας απαντήσω και σε αυτό.
την πρότασή σας. Ναι. Νομίζω ότι τη λύση θα τη βρούμε, ούτως ή άλλως. Εγώ προσωπικά με όλα αυτά που γίνουν και όλα αυτά που δέχτηκα, γιατί δέχτηκα να κλειστώ μέσα στο σπίτι μου για 2 εβδομάδες που γίναν, 2,5 μήνες. Όλα αυτά τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν, να μην βλέπω τους δικούς μου, να μην το ένα, το άλλο, τα δέχτηκα όλα. Με αποτέλεσμα να κλείσω τη δουλειά μου, γιατί δεν γινόταν να την κρατήσω πλέον. Έχω κάνει όλες αυτές τις θυσίες. Εδώ σας απαντώ στο ερώτημα που μου θέσατε τώρα, ότι ποιος θα κρατάει τα παιδιά, θα τα κρατάω εγώ αφού δεν δουλεύω πλέον. Δεν είναι όμως όλοι στη δική σας κατάσταση. Είναι όμως αρκετοί. Και νομίζω ότι αυτός που δεν θέλει να στείλει το παιδί του στο σχολείο θα τη βρει την άκρη. Για μπροστά στην υγεία των παιδιών μας, νομίζω δεν θα βάλουμε κάτι. Τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό καταλαβαίνω. Υποστηρίζετε το ακριβώς αντίθετο, ότι η χρήση της μάσκας είναι αυτή που θα φέρει την αρρώστια στο σπίτι. Αυτό υποστηρίζετε. Ότι πραγματικά το άνοιγμα των σχολείων θα φέρει την αρρώστια στο σπίτι. Ναι. Γιατί είπε και ο κύριος Ξανθόπουλος χθες ότι, τον οποίο τον σέβομαι απόλυτα, έτσι. Είπε χθες ότι, δεν ξέρω σε έρευνα, το έχει ακούσει, το έχει δει, ότι τα παιδιά κινδυνεύουν να κολλήσουν πιο πολύ στο σπίτι παρά στο σχολείο. Εγώ μέχρι που να στείλω το παιδί μου στο σχολείο, μέχρι την πρώτη χρονιά που πήγε στο σχολείο, και το ένα το παιδί μου και το άλλο το παιδί μου, δεν είχαν αρρωστήσει ποτέ. Με το που πήγαν στο σχολείο, ό,τι ίος υπήρχε και δεν υπήρχε, τη φέρανε στο σπίτι. Αυτό νομίζω αποδεικνύει το αντίθετο. Ναι. Και νομίζω πολλοί γονείς το ίδιο έχουν περάσει. Τι θέλουν να μου πούν, ότι δεν κινδυνεύει στο σχολείο, αλλά κινδυνεύει άμα θα το κρατήσει στο σπίτι. Κυρία Ατρίδου, με τις απόψεις δικές σας ταυτίζονται αρκετοί γονείς στην... Πάρα πολλοί γονείς. Πιστεύετε ότι θα είναι μαζί με εσάς στην διαδήλωση αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην Αντιπεριφέρεια, δεν γίνεται? Έξω από την Ομαρχία. Έξω από την Ομαρχία. Δεν ξέρω για, για την εκδήλωση αυτή πήρατε και κάποια άδεια, υπάρχει κάποια άδεια? Πήγαμε στο Δημαρχείο και πήραμε πρωτόκολλο. Το Δημαρχείο σας έδωσε πρωτόκολλο ή άδεια? Πήραμε το πρωτόκολλο, επικοινώνησαν μαζί μας, μας είπαν ότι πρέπει να πάμε απλώς στην αστυνομία και να δηλώσουμε ότι θα είμαστε εκεί μπροστά. Το έχετε κέντρωση. Κάνει αυτό για να δούμε και τα τυπικά δηλαδή? Εννοείται ότι όλα θα γίνουν και γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Άρα θα πήγατε όλα... και στην αστυνομία, ενημερώσατε επειδή για την αστυνομία. Τρέχουν και άλλα άτομα και είμαι συνεχώς επικοινωνία. Εντάξει. Δεν ξέρω αν πήγαν ακόμα. Αλλά θα πάνε. Αλλά ήταν μέχρι χθες και υποσυζήτηση. Εννοείται ότι θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Δεν είμαστε ούτε χούλιγκανς ούτε. Σωστά. Αλλά να... ναι. Έχετε μια άποψη. Η οποία όμως ίσως φτάνει και σε σημείο, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επεμβαίνουν και εισαγγελείς. Τα έχετε ακούσει αυτά? Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει επέμβαση εισαγγελέα στην εκδήλωση της Κυριακής? Να υπάρξει επέμβαση εισαγγελέα, γιατί θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές των άλλων με κάποιες φράσεις ή απόψεις μας? Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ρωτάω αν το έχετε και αυτό υπόψη σας. Εκεί μπορεί να επέμβει εισαγγελέας, νομίζω υποτίθεται, αλλά αν είναι γι' αυτόν τον λόγο, αν θέτω εγώ σε κίνδυνο κάποιες ζωές με φράσεις και απόψεις μου και με τις ανησυχίες μου, θέλω να μου πούνε όλοι αυτοί που στέλνουν τα παιδιά μας στο στόμα του λύκου, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις αν αυτά κινδυνεύουν ή όχι, δεν θέτουν κανέναν σε κίνδυνο, ούτε τα παιδιά μας, ούτε εμάς, ούτε κανέναν δικό μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επέμβει η εισαγγελέας, νομίζω ότι δεν κάνουμε κάτι κακό. Πάμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Μάλιστα. Εδώ μας στέλνουν μηνύματα ότι ο εισαγγελέας επεμβαίνει όταν διαπιστώνεται διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ψευδών ειδήσεων, εμείς δεν πάμε να κάνουμε ψευδείς ειδήσεις. Εμείς πάμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας. Θέλουμε να μας λύσουν κάποια ερωτήματα και απορίες. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είστε βέβαιοι ότι δεν θα επέμβει εισαγγελέας αυτή την εκδήλωση της Κυριακής. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αν συμβεί αυτό, ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Δεν ξέρω. Τι να σας πω, δεν το έχω μελετήσει αυτό. Μάλιστα. Πραγματικά δεν το έχω μελετήσει. Εμείς πάμε ειρηνικά, ήσυχα, όμορφα και ωραία, να πούμε και να ακούσουν αυτά που δεν μπορούμε τόσο καιρό να πούμε. Τι περιμένετε ως αποτέλεσμα, ποιο θα θέλατε να είναι ποιο θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα όλες αυτές τις διαδηλώσεις για σας? Ποιος είναι ο σκοπός σας? Για μένα προσωπικά το ιδανικό αποτέλεσμα θα ήταν τα σχολεία να μείνουν κλειστά αυτό... μέχρι να είμαστε σίγουροι. Ναι. Σίγουροι για το τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας πειραματόζωα. Αν θα κολλήσουν ή δεν θα κολλήσουν, αν η μάσκα τελικά είναι ασφαλής ή δεν είναι, αν οι αίθουσες τελικά μπορούν να λειτουργήσουν έτσι ή δεν μπορούν. Δεν θέλω εγώ να βάλω το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία. Και ούτε θέλω να φοβάται κάθε μέρα.
σε ό,τι αφορά τις ψευδείς ειδήσεις, έρχονται και κάποια μηνύματα εδώ που λένε ότι μπορεί να υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις στο Facebook ή στην, δεν ξέρω, στη σελίδα. Γιατί στην τηλεόραση δεν μπορούν να υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Ναι, παντού μπορεί να υπάρξουν ακριβώς, αλλά εκεί εμφανίζεται και υπουργός σαν βρικόλακας, νομίζω, κάτι. Εντάξει, φωτοσόπ... τέτοια αστεία βλέπουμε πολλά. Ναι, εγώ δεν μπαίνω. Δεν ξέρω αν αυτά, εντάξει, δεν ξέρω αν αυτά είναι για αστείο ή είναι, τα έχετε σοβαρά, δεν το ξέρω. Σαφώς είναι και για αστείο, γελιοποιούμε λίγο και την κατάσταση, γιατί εντάξει, άμα τα παίρνουμε όλα και τόσο στα σοβαρά. Θα ήθελα να πω, ναι, πριν ξεκίνησα να πω ότι με όλα αυτά τα μέτρα, όλα αυτά που δέχτηκα, ναι, τελικά έκλεισα και τη δουλειά μου, απομακρύνθηκα από τους δικούς μου ανθρώπους και τα δέχτηκα και έκανα τόσες θυσίες για να μην κολλήσω, για να είμαι ασφαλής, έτσι όπως μου λένε. Ναι, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, κυρία Γιατρίδου. Αυτό, λοιπόν. Είτε θέλουμε να το δούμε. Να ολοκληρώσω. Ακραία, είτε θέλουμε να το δούμε ψύχραμα, είτε θέλουμε να το δούμε και καθόλου, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Ναι, και δεν είναι αστείο. Και εκεί θέλω να ολοκληρώσω, δεν είπα ότι είναι αστείο. Και εγώ έχω κάνει όλες αυτές τις θυσίες για να μείνω ασφαλής κι εγώ και η οικογένειά μου, και τώρα μου λένε στείλε το παιδί σου με πιθανότητα έστω και μικρή να κολλήσει. Και όλες αυτές οι δικές μου θυσίες, οι δικές μου, να πάνε χαμένες από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και δεν θέλω να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Πάντως είναι ακριβώς η αντίθετη άποψη. Δηλαδή, οι ειδικοί λένε ότι με μάσκα για να προφυλαχτούμε στο σχολείο, εσείς υποστηρίζετε ότι με μάσκα είναι πιο σίγουρο ότι θα πάμε σε αρρώστια. Είναι εκ διαμέτρου διαφορετικές οι απόψεις. Με μάσκα νομίζω ότι είναι το ίδιο, ίσως και πιο επικίνδυνο να κολλήσουν. Είναι η προσωπική μας άποψη. Εμείς ούτε η προσωπική. Εγώ θα μιλήσω για μένα. Υπάρχουν, ναι, και άλλοι γονείς που έχουν αυτές τις απόψεις. Ναι. Δεν είμαι όμως ούτε γιατρός, ούτε δικός, ούτε τίποτα. Απλώς ζω με την αμφιβολία, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και δεν θέλω να το ρισκάρω. Και δεν θα το ρισκάρω. Στην προσωπική σας ζωή ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν μπαίνετε σε ένα δημόσιο χώρο, σε μια τράπεζα, σε ένα δήμο, σε μια νομαρχία, σε μια υπηρεσία, φοράτε μάσκα? Φοράω, εννοείται πως φοράω. Μάλιστα. Εκεί γιατί την φοράτε? Τη φοράω γιατί πρέπει να τη φοράω. Το ερώτημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που πρέπει να τη φοράνε τη φορούν. Τη φοράτε για να μην πέσει το πρόστιμο ή τη φοράτε γιατί πιστεύετε ότι εκεί μέσα πρέπει να τη φορέσετε? Τη μάσκα τη φορώ να μην πέσει το πρόστιμο, γιατί θα σας πω και γιατί. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που θα πιάσω τις πόρτες, θα πιάσω τα χαρτονομίσματα, θα πιάσω το ένα, θα πιάσω το άλλο, η μάσκα εμένα θα με προστατεύσει μετά. Γιατί θα την ακουμπήσω κατά λάθος, θα δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνη. Εδώ υπάρχει το γνωστό τρίπτυχο όμως, όπως ξέρετε. Δεν αρκεί μόνο η μάσκα. Θέλουμε και την απόσταση και την απολύμανση των χεριών. Είναι τρία στοιχεία τα οποία τονίζονται, θα λέγαμε, σε υπέρτατο βαθμό για την προστασία μας. Υπάρχουν 7 κανόνες για σωστή χρήση της μάσκας. Ναι. Όπως δεν την πιάνουμε από μπροστά. Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Η σωστή χρήση της μάσκας μπορεί να έχει 7 κανόνες, αλλά γενικώς λέω ότι για την προστασία από τον ιό μας λένε ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τρία πράγματα. Την μάσκα, την απόσταση και την απολύμανση των χεριών. Τις αποστάσεις μου τις κρατάω, αντισηπτικό έχω πάντα με στην τσάντα μου. Νομίζω ότι αυτό εμένα με καλύπτει και μέχρι τώρα δεν έχω κολλήσει. Είμαι πάντα προσεκτική και προσπαθώ να μην βάζω τα χέρια στο πρόσωπό μου, δεν πλησιάζω κανέναν και είναι όλα εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλα αυτά. Εσείς την εκδήλωση θα την κάνετε, όπως είπατε, κανονικά. Θα την κάνουμε, Κυριακή, ναι, 6:30 το απόγευμα, μπροστά από την νομαρχία. Νομαρχία. Με άδεια που παίρνετε από τον Δήμο και βεβαίως θα πάτε και στην αστυνομία και να ενημερώσετε ότι θα υπάρξει αυτή η διαδήλωση. Ζητώντας, επαναλαμβάνω, να μην ανοίξουν καθόλου τα σχολεία. Αυτό είναι το σύνθημά σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο ίσως ως άποψη, ως να θέσετε στο προβληματισμό? Νομίζω ότι τα είπα όλα, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε. Όχι, νομίζω ότι εμείς καλυφθήκαμε από τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν όντως είστε αποφασισμένοι να μην στείλετε τα παιδιά σας, είτε είναι του δημοτικού είτε του γυμνασίου είτε του λυκείου, εκεί να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα και πρακτικά. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μήπως μείνουν πίσω μια ολόκληρη τάξη? Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν και κυρώσεις. Είναι, υπάρχουν και κυρώσεις, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Θα υπάρχουν κυρώσεις. Εγώ, αν δεν στείλω το παιδί μου στο σχολείο, μέχρι να είμαι σίγουρη γι' αυτό,
θα υπάρξουν κυρώσεις επειδή ενδιαφέρομαι για την υγεία της οικογένειάς μου. Αυτά πώς τα σκέφτονται και τα λένε. Μάλιστα. Πάντως τα σχολεία άνοιξαν σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, αν δείτε μια, έτσι, αν κάνετε μια έρευνα πώς άνοιξαν τα σχολεία στην Ευρώπη. Ναι, άνοιξαν παντού με μέτρα προστασίας. Στη Γερμανία, ναι, είναι αναπεριοχές, γιατί έχω, ναι, γνωστού σε διάφορες περιοχές. Σε άλλη περιοχή φοράνε τη μάσκα μόνο στο διάλειμμα και σε άλλες μόνο στην τάξη. Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλες, όχι, όχι, σε άλλες περιοχές δεν φοράνε καθόλου τη μάσκα, ναι, παρά μόνο μέσα στη λεωφορεία που πηγαίνουν την ώρα που πηγαίνουν στο σχολείο και για τις αθλητικές τους δραστηριότητες, όταν πηγαίνουν για τις αθλητικές δραστηριότητες. Φοβάστε περισσότερο, λέει εδώ το μήνυμα, τα αναπνευστικά προβλήματα από τη χρήση της μάσκας. Και αυτά. Γιατί αυτό, λέει, έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι δεν προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα. Επιστημονικά από ποιον αποδείχθηκε. Πώς? Επιστημονικά από ποιον αποδείχθηκε. Νομίζω ότι είδαμε και έρευνες γύρω από αυτό. Είδαμε και έναν γιατρό, μάλιστα. Που έβαλε τις 7 μάσκες. Που έβαλε και 7 μάσκες. Νομίζω ότι να αλλάξει το οξυγόνο στο. Ναι, ναι, ναι. Θα έπρεπε να του αφαιρεθεί και η άδεια, γιατί αυτό το βιντεάκι κυκλοφόρησε και το είδαν και μικρά παιδιά, τα οποία θα αρχίσουν να κάνουν και challenge. Ποιος θα φορέσει πιο πολλές μάσκες, ποιος θα κρατήσει πιο πολλή ώρα με τις πολλές τις μάσκες και μπορεί να επιφέρει και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν όμως και γιατροί που δείξαν ακριβώς αντίθετο με μία μάσκα και το μηχάνημα αυτό. Ναι. Αλλά όσες φορές προσπάθησε να ανέβει το βίντεο, κατέβηκε στα social media. Αλλά τώρα γίνεται και ένα θέμα με τα social media. Όντως εκεί υπάρχει μια μάχη δυνατή. Υπάρχει και ξέρω... λόγος που ακούγεται πάντα μόνο η μία η πλευρά. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Αυτά εμένα είναι πολλά τα ερωτήματά μου, αλλά... Μάλιστα. Άρα λέτε ότι στην Καστοριά είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν τις απόψεις και θα τους δούμε στην εκδήλωση αυτή της Κυριακής. Εκεί θα υπάρξουν και ομιλίες. Δώστε μας λίγο τον χαρακτήρα, τι θα είναι αυτό την Κυριακή, πώς θα γίνει ακριβώς, τι θα δούμε εκεί, κυρία Ιατρίδου. Είναι μια συγκέντρωση, ναι, μια σιωπηλή συγκέντρωση. Θα μαζευτούμε οι γονείς εκεί πέρα, θα έχουμε τα πανό μας, θέλουμε να εκφράσουμε. Θα υπάρξουν κάποιες ομιλίες, αυτό εννοώ, θα υπάρξει κάποια, ή θα είστε πηγαδάκια εκεί. Πηγαδάκια, δεν ξέρω τώρα, εμείς πάμε με σκοπό να ίσως να έρθει κάποιος να ακούσει τα αιτήματά μας. Γιατί εγώ προσωπικά όσες φορές προσπάθησα να θέσω όλα αυτά, ναι, τα ερωτήματα, αυτά που λέω τώρα σε εσάς, ναι, γιατί, ναι, προσπάθησα και σε γνωστό δημοσιογράφο πολύ γνωστή εκπομπή στην τηλεόραση να βγω, να του πω ότι θέλω σαν μαμά να βγω, να πω την άποψή μου, τις ανησυχίες μου, και δεν με αφήσανε καθόλου. Ναι. Άρα εκεί θα υπάρξουν ομιλίες, δεν θα υπάρξουν ομιλίες, τι θα δούμε, μόνο μία σιωπηλή διαμαρτυρία? Έτσι το ξεκινάμε, τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ατρίδου, σας ευχαριστώ που ήσταν μαζί μας. Θα δούμε και την Κυριακή πώς θα πάει όλο αυτό. Καταθέσατε την άποψή σας, είπατε ότι δεν θα στείλετε τα παιδιά σας στο σχολείο και ότι δεν θέλετε να ανοίξουν τα σχολεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.